Σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, και στον νομό μας υπάρχουν δεκάδες κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και σε απλά υλικά, τα οποία πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να αγοράζουν οι ίδιοι ή να τα μεταφέρουν από το σπίτι τους. Αυτή τη στιγμή, στους πιο ευαίσθητους τομείς της εκπαίδευσης, όπως είναι αυτός της ειδικής αγωγής, υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, εκεί που αυτά τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους για να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Συμμετέχει ο Σύλλογός μας στην Πανελλαδική Απεργία ΓΕΣΕΑΡΑΔΗ σε μια προσπάθεια να καταδείξουμε και να αναδείξουμε περαιτέρω τα προβλήματα και τα διέξοδα και στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι πάρα πολύ σοβαρά για τις ελλείψεις που κάνουν ειδικά στις ειδικότητες. Πέρα από αυτό, ο αγώνας που κάνουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας είναι διαρκής. Έχουμε ξεκινήσει απεργία παύλα αποχή από τις 30 Οκτωβρίου, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα να συνεχιστεί, προκειμένου να προτρέψουμε την τελευταία γραμμή αξιολόγηση παύλα αυτοαξιολόγηση των σχολικών κομμάτων και των εκπαιδευτικών, που σας το έχω έγραφε, όχι τίποτε άλλο, να απαλλάξουμε και να διώξουμε την εκπαίδευση ένα σημαντικό μέρο των εκπαιδευτικών για να κάνουμε οικονομία, να κάνουμε οικονομία και όλη μας κυβέρνηση. Αυτή η επιδιώξη επιχειρείται να συσκοτήσει από την κατοικητική ρητορική και την κατοικητική περιοχή των μνημονίων. Όμως, οποιαδήποτε προσπάθεια ζωής μου δεν μπορεί να αντιστρέψει τη ζωφερή πραγματικότητα της συνεχούς επιδείνωσης καθημερινότητας, κυρίως των λαϊκών συστημάτων, αλλά και την αιμονή της κυβέρνησης στη διαιώνιση των πολιτικών της ακραίας διδόσκωσης. Συγκέντρωση εδώ στο Άργος των απεργών σήμερα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στην κυριολεξία έχει διαλύσει τη χώρα. Τα μέτρα που έχουν επαρθεί δεν αφορούν μόνο τον κόσμο της εργασίας, δεν αφορούν μόνο δηλαδή τους εργαζόμενους και συνδικαλιζόμενους, αφορούν όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή η χώρα, η Ελλάδα μας, τελεί υποδιάλυση και πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Είναι καιρός να ορθώσουμε και πάλι ανάστημα μετά έτσι του μεγαλειώδες αγώνες του 2012, να ξαναβγούμε στους δρόμους, αυτή τη στιγμή με πρόγραμμα πιο όριμη, με πρόταση για το μέλλον αυτής της χώρας. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της ΓΕΣΕΑΔΔΗ, που είναι μια απεργία που σαν στόχο έχει να αναδείξει τα αδιέξοδα που υπάρχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία και τα οποία βέβαια επηρεάζουν την εκπαίδευση και αυτό φαίνεται καθαρά από την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει ειδικά στις ειδικότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα από τα ζητήματα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα, διότι από τα πλέον επίσημα χίλια, από τα χίλια του Υπουργού Παιδείας, κάλεσε να δουλέψουν εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση χωρίς να αμείβονται. Αυτό ουσιαστικά με την πρότασή του αυτή, την απαράδεκτη ο Υπουργός, ουσιαστικά τι κάνει, ομολογεί το αδιέξοδο και ομολογεί τη χρεοκοπία όχι μόνο της χώρας αλλά και της εκπαιδευτικής πολιτικής όπως αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Σε αυτή λοιπόν την πολιτική εμείς αντιστεκόμαστε. Θέλω δεν να ενημερώσω τόσο εσάς όσο και τον κόσμο όλων ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας δεν απεργούμε και δεν κινητοποιούμαστε μόνο σήμερα. Ήδη από τις 30 Οκτώβρη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αποχής παύλα απεργίας που έχει να κάνει με την αξιολόγηση παύλα αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, δηλαδή με μια ψευδεπίγραφη διαδικασία που σαν στόχο έχει να αφαιρέσει στο τέλος της και να διώξει από την εκπαίδευση ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών ως ακατάλληλων, προκειμένου να κάνουν οικονομία η κυβέρνηση σε μισθούς και σε δαπάνες για την εκπαίδευση. Σε αυτή την πολιτική, η οποία από την επόμενη εβδομάδα θα πάρει και πιο εντατική μορφή και προάγριες διαστάσεις, καλώ όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να αντισταθούμε, να απέχουμε από όλες τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, παύλα αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες, γιατί μόνο έτσι με τη στάση μας αυτή θα δώσουμε ουσιαστική απάντηση και σκληρή απάντηση στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου. Οι οποίες σαν στόχο έχουν να, κανέναν άλλο μας στόχο δεν έχουν παρά μόνο να οδηγήσουν την εκπαίδευση σε απαξίωση τόσο στα μάτια της κοινωνίας όσο και στα μάτια των γονέων και των μαθητών.